Φύγαμε. Κοίτα ο Μανολάς, στα 60 μέτρα οι γραμμές της ΑΕΚ, στα 35 ο Πογιέτ. Ο ένας είναι προπονητής, ο άλλος είναι τάξη, τα μικρά τα παιδιά. Ωραία. Δεν έχω απαιτήσεις. Ο Ζουνίδης είναι μια μικρογραφία του Σιμεώνε. Τι κάνει ο Ζουνίδης? Έχει 8 στρατιώτες, 8 στρατιώτες και τον Μπακασέτα με τον πώς το λένε τον άλλον, τον Ανσάρι Φάρτ. Αυτοί οι οποίοι είναι πιο λίγοι στο μαρκάρισμα και φεύγουν στην αντεπίθεση κτλ. Ποια είναι η ιστορία? Ότι έχει 2.000 στα χαφ, 2 κοπρόσκυλα, τον Κόρμπο και τον Σιώπη, οι οποίοι είναι σκύλοι, μαρκάρουν, κάνουν, ράνουν κτλ. Δεν κάνουν τίποτα άλλο όμως. Και από εκεί και πέρα θέλει να χρησιμοποιήσει την κόντρα επίθεση. Όσο ήταν ο Μπουμάλ, κάτι έβγαζε. Τώρα με τον Καθάριο και με τον Μασούρα την έχει πουλέψει, να πούμε. Είναι δύσκολο να βγάλει ευθυνδιασμό. Και ό,τι μπορεί κάνει. Δηλαδή, ο Πανιόνιος για να βάλει γκολ τον Παναθηναϊκό έπρεπε να γίνει μαλακία, έπρεπε να γίνει χοντρό λάθος. Κατάλαβες. Αυτή είναι η ιστορία με τον Πανιόνιο. Είναι δύσκολο στον γκολ πλέον. Πρέπει να γίνει χοντρό λάθος. Θα δώσει ρόλο πρώτο ο Πανιόνιος την ΑΕΚ. Θα βγουν σαν τους μαλάκες αυτή γενικά. Θα δει ΑΕΚ μεγάλη ομάδα και θα κοιτάξει να τον πάρει στην κόντρα. Επειδή όμως ο Πανιόνιος δεν έχει τα υλικά για να βγάλει ορθολογιστικές αντεπιθέσεις, εγώ το βλέπω χι το μάτς.